Φορολογικά και ασφαλιστικά ζητήματα, όπως οι δυσκολίες που προέκυψαν από την πρόσφατη αναγκαστική προσαρμογή στο σύστημα διασύνδεσης ταμιακών μηχανών και POS, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης σε διευρυμένη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΕΒΕΝΗ, παρουσία του Προέδρου της ΓΕΣΕΒΕ και του υποψήφιου Ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ Γιάννη Κουράκη. Η χρηματοδότηση, η αύξηση του λειτουργικού κόστου στα ληξιπρόθεσμα, ο νέος φορολογικός νόμος, η διασύνδεση ταμιακών μηχανών με POS είναι θέματα που απασχολούν την καθημερινότητα των επαγγελματιών, των βιοτεχνών και των εμπόρων. Οι εκπρόσωποι της ΟΕΒΕΝΗ εξέφρασαν την αγωνία τους για μια σειρά προβλημάτων, όπως η χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που γίνεται με το σταγονόμετρο, αλλά και την αδυναμία εξέβρεσης εξειδικευμένου προσωπικού. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, οι βιοτέχνες, οι έμποροι και αυτοαπασχολούμενοι, έχουν να κάνουν με το φορολογικό, με το ασφαλιστικό και ένα κέριο ζήτημα το οποίο έχει προκύψει το τελευταίο διάστημα που έχει να κάνει με την έλλειψη εργατικού δυναμικού. Ο Γιάννης Κουράκης, ο οποίος παραβρέθηκε στη συνεδρίαση, υπογράμμισε το ρόλο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες αποτελούν διαχρονικά τον πυλώνα της ελληνικής οικονομίας, και αναφέρθηκε σε δέσμη μέτρων που προτείνει το ΠΑΣΟΚ για ισχυρή μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, τα οποία περιλαμβάνουν ειδικές γραμμές χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης, χρηματοδότησης από το ΕΣΠΑ για τη μετεγκατάσταση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε βιοτεχνικά πάρκα, αλλά και κίνητρα για νέες προσλήψεις με πλήρη απασχόληση και επιδότηση για 4 χρόνια των εργοδοτικών εισφορών. Και είναι καλό και η φυσική ηγεσία των επαγγελματιών να αφουγκράζεται τη βάση, να ακούει τις πρωτοβάθμιες ενώσεις της στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, έτσι και εμείς να προβούμε προς την κυβέρνηση και την πολιτεία στις ανάλογες προτάσεις ή να συμπληρώσουμε τις υπάρχουσες προτάσεις.